Βρισκόμαστε στην αρχαία Αθήνα στα 470 π.Χ. Εκεί γεννιέται ο άνθρωπος που θεωρείται ο σημαντικότερος φιλόσοφος όλων των εποχών. Εκείνος που με το παράδειγμά του ανέβασε το κύρος της ίδιας της φιλοσοφίας. Κι όμως, ελάχιστα πράγματα γνωρίζουμε με σιγουριά για εκείνον, αφού δεν έγραψε ποτέ του ούτε μία λέξη. Και το όνομα αυτού, Σοκράτης. Ο Σοκράτης αποτελεί την πιο ενιγματική, αλλά ίσως και την πιο σπουδαία προσωπικότητα της δυτικής φιλοσοφίας. Ελάχιστοι έχουν επηρεάσει τόσο βαθιά τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, όσο εκείνος. Όσα γνωρίζουμε για τη ζωή του όμως, προέρχονται όχι από το έργο του, μια που δεν έγραψε τίποτα, αλλά κυρίως από τα έργα του μαθητή του Πλάτωνα, ο οποίος έγραψε διαλόγους με πρωταγωνιστή τον ίδιο. Η περίπτωσή του είναι τόσο εμβληματική, ώστε όλη η αρχαία ελληνική φιλοσοφία χωρίζεται στην περίοδο πριν και μετά τη γέννησή του. Πώς λέμε προ και μετά Χριστού, έτσι είναι και με τον Σοκράτη και τη φιλοσοφία. Πόσο σημαντικός θεωρείται ο Σοκράτης για τη δυτική σκέψη? Ο Σοκράτης θεωρείται όχι μόνο πάρα πολύ σημαντικός, αλλά και σταθμός στη δυτική σκέψη από τους αρχαίους φιλοσόφους, από τους χριστιανούς, το Μεσαίο, και από τους σύγχρονους φιλοσόφους. Από τους αρχαίους βλέπουμε ότι μετά τον Σοκράτη όλες οι φιλοσοφικές σχολές είναι σοκρατικές. Και αλλάζει μία εποχή. Με τον χριστιανισμό ο Σοκράτης γίνεται ένα είδος προτύπου στους πρώτους χριστιανούς, ειδικά στους πρώτους δύο αιώνες, όπου οι μάρτυρες, οι οποίοι καταδικάζονται στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, συγκρίνουν τον εαυτό τους με τον Σοκράτη που καταδικάστηκε άδικα. Και έτσι ο Σοκράτης γίνεται ένα σύμβολο και την εποχή των πρώτων χριστιανών. Στη σύγχρονη δυτική φιλοσοφία πάλι ο Σοκράτης θεωρείται κάτι πολύ σημαντικό, ένα σταθμός ή ένα πρότυπο του φιλοσοφίν. Και αυτό μπορούμε να το δούμε σε φιλοσόφους όπως ο Νίτσε ή ο Κίρκεγκορ, που ένας τον μισεί και όλος τον θαυμάζει. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που είναι 2.500 χρόνια είναι ικανός να προκαλέσει έντονες διαμάχες, ακόμα και πάθη, σήμερα από σύγχρονους φιλοσόφους. Αυτό είναι καταπληκτικό πράγμα. Πριν την εμφάνισή του, οι φιλόσοφοι ασχολούνταν με ερωτήματα που είχαν να κάνουν με το σύμπαν και την κατανόησή του. Όπως, πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος, ποιο είναι το θεϊκό σχέδιο πίσω του, ποιοι είναι οι κανόνες της φύσης και άλλα. Ερευνούσαν δηλαδή θέματα που σχετίζονταν με τη φύση και γι' αυτό ονομάζουμε τους αρχαίους αυτούς στοχαστές φυσικούς φιλοσόφους. Ο Σοκράτης απέρριψε όχι τις απαντήσεις, αλλά τις ερωτήσεις των φυσικών φιλοσόφων. Έλεγε πως αυτοί ερευνούσαν τον κόσμο στην απειρότητά του, αλλά παραδόξως όχι τον άνθρωπο. Έστρεψε έτσι τη σκέψη του σε ζητήματα της καθημερινότητας, όπως την αυτογνωσία του ανθρώπου, στη μέρημνα για την ψυχή και σε θέματα ηθικής και πολιτικής. Γι' αυτό και ένας Ρωμαίος φιλόσοφος, ο Κικέρονας, έγραψε χαρακτηριστικά μερικούς αιώνες αργότερα πως ο Σοκράτης κατέβασε τη φιλοσοφία από τα ουράνια στη γη και την έβαλε μέσα στα σπίτια των ανθρώπων. Είναι αυτό που αργότερα ο Κικέρον θα πει, ότι ο Σοκράτης κατέβασε τη φιλοσοφία από τον ουρανό και την πήγε στη γη, εγώ θα έλεγα στην πόλη. Και δεν είναι παράλογο, διότι πραγματικά τα προβλήματα που γεννά η πολυπλοκότητα της ζωής μέσα στην Αθηναϊκή Δημοκρατία, δηλαδή ένα κράτος με όλα τα χαρακτηριστικά, θα έλεγε κανένας, της σύγχρονης εποχής, με όλα τα προβλήματα, με όλες τις δύσκολες αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν, με όλη την αλλαγή των πολιτευμάτων. Λοιπόν, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Αθηναίος πολίτης είναι τόσο πολύπλοκα
που πραγματικά μπορεί να βρει σύμμαχο τον φιλόσοφο. Και πραγματικά είναι η πρώτη φορά που ο φιλόσοφος με τους σοφιστές και τον Σωκράτη γίνεται δάσκαλος του πολίτη. Ο φιλόσοφός μας βέβαια ήταν επηρεασμένος και από τους σοφιστές. Οι σοφιστές ήταν ένα άλλο σημαντικό ρεύμα από διανοούμενους που εμφανίστηκε στην Αθήνα την ίδια περίπου εποχή με τον Σωκράτη. Και εκείνοι ασχολούνταν με θέματα που δεν είχαν να κάνουν με τη φύση, τους ουρανούς και τα άστρα, αλλά ζητήματα πιο γήινα, όπως η πολιτική, η ηθική και η γλώσσα. Ταυτόχρονα όμως, τεράστιες διαφορές τους χώριζαν από τον Σωκράτη. Καταρχάς, οι σοφιστές ήταν δάσκαλοι επιπληρωμή. Κάτι σαν αρχαίο φροντιστήριο δηλαδή. Ενώ ο Σωκράτης δεν διδάξε ποτέ για χρήματα. Μάλιστα ζούσε ιδιαίτερα φτωχικά, καθώς θεωρούσε πως τα υλικά αγαθά ελάχιστα έχουν να προσφέρουν στην ευτυχία του ανθρώπου. Επιπλέον, αντίθετα από τους σοφιστές, ο Σωκράτης είχε και μια μεταφυσική χρειά στο λόγο του, καθώς υποστήριζε ότι ό,τι έκανε, του το υπογόρευε ένα πνεύμα, μια εσωτερική φωνή που άκουγε μέσα του. Η πιο σημαντική διαφορά του, ωστόσο, αποτελεί το ότι οι σοφιστές θεωρούσαν πως δεν υπάρχει στον κόσμο καμία αντικειμενική αλήθεια. Οποιαδήποτε αλήθεια, έλεγαν, είναι υποκειμενική και σχετική και γι' αυτό κάθε άποψη μπορεί να φανεί ως αληθινή ή ως δίκαιη αν υποστηριχθεί από τα κατάλληλα λογικά ή έστω λογικοφανή επιχειρήματα. Λειτουργούσαν επομένως κάπως σαν τους σημερινούς δικηγόρους. Γι' αυτό και σήμερα, όταν κάποιος επινοεί εξυπνακίστικα επιχείρηματα, λέμε ότι βγάζει σοφιστίες. Ενώ οι σοφιστές είναι σχετικιστές και ενδιαφέρονται να δώσουν εφόδια στον άνθρωπο, στον νέο τον άνθρωπο, κυρίως στις δημοκρατικές πολιτείες, ώστε να γίνει ένας καλός ρήτρας, ένας καλός πολιτικός, να διαπρέψει στην πόλη του, ο Σωκράτης θέλει να βρει την αλήθεια. Δεν ενδιαφέρεται να φτιάξει ανθρώπους οι οποίοι να είναι καλοί δικηγόροι, καλοί πολιτικοί, να τα πλήθη να κρέμονται από το στόμα τους και να κάνουν ό,τι θέλει αυτός. Όχι, θέλει ο άνθρωπος να οδηγείται προς την αλήθεια. Τι είναι πάντα το σωστό και το αληθινό. Εκεί είναι η μεγάλη διαφορά. Ο Σωκράτης δεν δέχονταν ότι δεν υπάρχει μία αλήθεια. Ότι δεν υπάρχει δηλαδή μία σταθερά, όπου πάνω της να βασίζεται η γνώση και η δικαιοσύνη. Υπάρχει μία και μοναδική αλήθεια, υποστήριζε, που μάλιστα πηγάζει από την ψυχή του ανθρώπου. Αυτή η εξύψωση της ψυχής και της αλήθειας όχι μόνο το διαφοροποιούν από τους σοφιστές, αλλά και τον συνδέουν ταυτόχρονα με τις πιο σπουδαίες μεταφυσικές παραδόσεις των προηγούμενων φιλοσόφων, όπως του Πυθαγόρα, του Ηράκλειτου και του Παρμενίδη. Ο Σωκράτης λοιπόν θεμελίωσε με τη φιλοσοφία του μια ολότελα καινούρια σχολή σκέψης, παντρεύοντας από τη μία στοιχεία από την αρχαία μεταφυσική και από την άλλη μια φιλοσοφία που στο επίκεντρο της βάζει τον καθημερινό άνθρωπο. Ακριβώς επειδή έβαλε τόσο ψηλά τη σημασία της ύπαρξης του ανθρώπου, μπορούμε να πούμε ότι ο Σωκράτης αποτελεί μέχρι και σήμερα τον κορυφαίο υπαρξιστή φιλόσοφο που έχει εμφανιστεί. Αντίθετα με τους περισσότερους φιλοσόφους, ο Σωκράτης δεν έγραψε ποτέ ούτε μία λέξη. Δεν δίδαξε συστηματικά, ούτε ίδρυσε κάποιο είδους σχολή. Τι έκανε? Γυρνοβολούσε. Γύριζε στην αγορά της αρχαίας Αθήνας, μακριά από τη γυναίκα του, για την οποία λέγεται ότι ήταν ξακουστή μέγερα, και πλησίαζε τους Αθηναίους ξεκινώντας τους κάποια συζήτηση. Το μεγάλο του μυστικό ήταν πως δεν παρίστανε τον δάσκαλο. Αντίθετα, προσέγγιζε τον συνομιλητή του, δείχνοντάς του πως ο ίδιος ήθελε να μάθει κάτι από εκείνον. Δεν δίδασκε λοιπόν. Όχι. Εκείνος συζητούσε. Μάλιστα, ο ίδιος διακήρυξε παντού ότι το μόνο που γνώριζε είναι πως δεν γνώριζε τίποτα. Και αυτό επειδή αισθανόταν ότι μπροστά στις άπειρες γνώσεις που κρύβει ο κόσμος, η δική του κατανόηση ήταν ελάχιστη. Διότι όσο πιο πολλά καταλαβαίνει κανείς, τόσο περισσότερα ερωτήματα του γεννιούνται. Και έτσι, τόσο πιο μικρός αισθάνεται μπροστά τους. Δεν παρίστανε λοιπόν τον παντογνώστη, όπως κάνουν τόσοι και τόσοι ψευτοδιανοούμενοι.
ποια ήταν η μέθοδος διδασκαλίας του Σοκράτη και τι ρόλο διαδραμάτιζε ο διάλογος, η διαλεκτική σε αυτή. Ο ίδιος ο Σοκράτης δεν θα δεχόταν ότι διδάσκει, ότι είναι δάσκαλος. Δεν το δεχόταν. Αλλά όλοι λέμε είχε μαθητές. Δεν είχε μαθητές όπως ξέρουμε. Ο Σοκράτης έβγαινε στους δρόμους, μιλούσε και τρέχαν οι άλλοι από πίσω. Έτσι ήταν οι μαθητές του. Την ακολουθεί, τον ακολουθούσαν. Και η διδασκαλία του δεν ήταν διδασκαλία, ήταν διάλογος. Συζητούσαν για να από κοινού να βρούνε κάτι. Συνήθως αυτό που βρίσκαν ήταν ότι δεν γνωρίζουν τίποτα. Δηλαδή ότι αυτό που βρίσκανε ήταν βρίσκαν τα ψεύδι τους, τις ψευδίες που κρύβαν μέσα τους. Πίστευε ο άλλος ότι αυτό είναι έτσι και έτσι. Και έβλεπε ότι είναι λάθος. Έβγαινε αυτό λάθος. Πίστευε ο μεγάλος πολιτικός ότι το σωστό για την πολιτική στην Αθήνα, για να πάει προς τα Αθήνα, είναι αυτό και αυτό. Ο Σοκράτης τον έβγαζε ότι είναι. Δεν είναι σωστό αυτό. Κάνει λάθος ο μεγάλος πολιτικός. Ή ο μεγάλος ποιητής. Ή ο μεγάλος ρήτορας. Δηλαδή ξεμπρόστιαζε, θα έλεγα, τους μεγάλους ανθρώπους της εποχής σου και τους έδειχνε πόσο μικροί ήτανε. Ενώ οι ίδιοι φαινόντουσαν ή θέλαν να δείχνουν ότι είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Υπ' αυτή την έννοια δεν έδινε μια γνώση να σου πει όπως ένας δάσκαλος σήμερα βγαίνει σε μια έδρα και λέει στα παιδιά αυτό είναι έτσι και έτσι και έτσι. Ίσα-ίσα ρώταγε τον άλλον τι πιστεύεις γι' αυτό και του τα έβγαζε λάθος. Και έλεγε στους άλλους σκεφτείτε μόνοι σας να βγάλετε ό,τι μπορείτε. Προσπαθήστε. Επιπλέον ο Σοκράτης δεν θεωρούσε τίποτε ως δεδομένο. Όσο προφανές και αν αυτό φαινότανε. Έτσι προσέγγιζε με θράσος κάθε Αθηναίο, προκειμένου αυτός να του εξηγήσει επακριβώς τις αντιλήψεις του. Παραδείγματος χάρη, φανταστείτε να σας πλησιάζει κάποιος ενώ εργάζεστε, προκειμένου να σας ρωτήσει ποιος είναι ο σκοπός της εργασίας στην κοινωνία μας, ή να πηγαίνει σε ένα ζευγάρι νεόνυμφων και να τους ζητάει να του εξηγήσουν αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους έκριναν σκόπιμο να παντρευτούν. Είχε και ο Σοκράτης τα θεματάκια του. Ναι, πέρα από τα αστεία, αυτό το έκανε προκειμένου να βγάλει μέσα από κάθε άνθρωπο μια αλήθεια που εκείνος ήδη κατήχε μέσα του. Συνήθιζε λοιπόν να θέτει καταρχάς ένα ερώτημα σε κάποιον. Φερρυππίν, τι είναι η αρετή? Και αφού δήλωνε πως ο ίδιος δεν γνώριζε την απάντηση, κατόπιν κατήφθηνε με μοναδική επιδεξιότητα τη συζήτηση εκεί ακριβώς που επιθυμούσε. Μεταξύ μας, δηλαδή μας δούλευε και λίγο. Αυτή του η στάση, που αρχικά παρίστανε τον ανήξερο προκειμένου να προκαλέσει τον συνομιλητή του να σκεφτεί, αργότερα ονομάστηκε σοκρατική ηρωνία. Ηρωνεύομαι εξάλλου, στα αρχαία ελληνικά σημαίνει προσποιούμε. Ο Σοκράτης δεν μετέδιδε λοιπόν μια έτοιμη γνώση. Αντίθετα, έκανε μια συζήτηση, μια διαλεκτική με τους άλλους, από την οποία γεννιόταν αβίαστα από μέσα τους μια γνώση που ήδη κατήχαν. Γι' αυτό και ονόμαζε την τέχνη του στη συζήτηση μαιευτική. Κεντρικό ρόλο στη σκέψη του φιλοσόφου κατέχει η ψυχή. Η ψυχή για εκείνον είναι η ουσία, η αιτία και ο σκοπός για τον οποίο ο άνθρωπος υπάρχει. Κέντριζε λοιπόν τον καθένα να ψάξει μέσα του, ώστε να έρθει σε επαφή με την ψυχή του. Αυτή για τον Σοκράτη είναι το αθάνατο μέρος του ανθρώπου. Ό,τι είναι αγαθό και καλό για την ψυχή, αυτό είναι αληθινά καλό και αγαθό και για τον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο φιλόσοφος δίδασκε πως αν δεν θέλουμε να βλάψουμε την ψυχή μας, δεν πρέπει ποτέ να βλάπτουμε και κανέναν άλλο. Είναι προτιμότερο, έλεγε, να βλάπτεσαι ο ίδιος παρά να βλάπτεις κάποιον, ό,τι και αν αυτό σου έχει κάνει. Ένα πράγμα λέει, ξέρω, ότι είναι καλύτερα, είναι προτιμότερο να αδικήσαι παρά να αδικείς. Και μας το λέει έτσι, ένα μόνο πράγμα ξέρω στη ζωή μου, αυτό έμαθα. Αυτό τι σημαίνει, ότι είναι μια θέση δική, πρώτα απ' όλα είναι μια επανάσταση δική αυτή η θέση. Ως τότε το αρχαιελληνικό ιδεώδες ήταν το ιδεώδες της εκδίκησης. Δηλαδή, το δίκαιο είναι ό,τι κακό μου έκανες, το ίδιο κακό να σου κάνω. Σκεφτείτε τις ομηρικές αξίες, ας πούμε. Τις αξίες του Αχιλέα που είναι ένας θετικός ήρωας στον Όμηρο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην εκδικηθεί το θάνατο του Πατρόκλου.
με τον ίδιο τρόπο. Και αυτό ισχύει, νομίζω, σε όλη την αρχαϊκή Ελλάδα. Ο Σωκράτης, αν το είπε αυτό, και μόνο γι' αυτό νομίζω ότι έχει μια θέση στην ιστορία της φιλοσοφίας. Γιατί τώρα πιστεύει ότι είναι κακό να αδικείς? Γιατί θίγεις την ψυχή σου. Δηλαδή, αυτό τουλάχιστον λέει ο Πλάτωνας, και νομίζω ότι μπορούμε να το δώσουμε σε αυτό το σημείο βαρύτητα. Ότι αν έχεις μια ψυχή χαλασμένη, αν με τις πράξεις σου εσύ πιστεύεις ότι χαλάς την ψυχή σου, δεν έχει κανένα νόημα να επιτύχεις μία νίκη οποιασδήποτε μορφής. Ταυτόχρονα όμως υποστήριζε ότι ακόμα και όταν βλάπτουμε κάποιον, δεν το κάνουμε επειδή είμαστε κακοί. Το κάνουμε διότι δεν αντιλαμβανόμαστε ποιο είναι το αληθινά καλό για εμάς. Πράττουμε το κακό γιατί ουσιαστικά δεν γνωρίζουμε τι είναι καλό. Συνεπώς το κακό για τον Σωκράτη είναι κάτι σαν γνωστικό σφάλμα. Έτσι ο φιλόσοφος καταλήγει σε ένα από τα πιο σημαντικά του συμπεράσματα. Η αρετή, λέει, είναι κάτι το οποίο διδάσκεται. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να είναι ενάρετοι, κανείς δεν γεννιέται κακός, αλλά γίνεται εξαιτίας των επιρροών του περιβάλλοντός του. Οι διάφοροι κακοί, δηλαδή, της ιστορίας είναι κατά βάθος απλώς ακατάρτιστοι. Ο Σωκράτης πιστεύει πράγματι ότι κάνουμε τα λάθη και τις κακίες μας από άγρια. Δεν το έχουμε μελετήσει, δεν το έχουμε ψάξει. Δηλαδή, πάει ο άλλος και κλέβει τράπεζα, θα βγάλει λεφτά, θα γίνει πλούσιος. Δεν έχει μελετήσει τις συνέπειες. Το βλέπει επιφανειακά. Α, θα έχω χρήματα, θα είμαι πλούσιος, θα περνάω ωραία ζωή και κότα. Δεν έχει μελετήσει ότι δεν μπορεί αυτό τον πλούτο να τον ξοδεύει έτσι, γιατί μπορεί να τον πάρει είδηση. Πού τα βρήκες και ξοδεύεις και να σε κυνηγήσει. Φόβος, δεν τολμάει να πει τίποτα στον διπλανό του. Ζει σε ένα φόβο συνεχή. Το βράδυ δεν μπορεί να κοιμηθεί. Από τις εφιάλτες, από τις φοβίες του. Γίνεται ένα ανθρωπάκι που τρέμει, το σκάει από εδώ και από εκεί, μην τον πιάσουν συνέχεια. Και στο τέλος περνάει μια ζωή μίζερη, μια ζωή. Και θα έλεγε χίλιες φορές να μην το είχα κάνει. Δηλαδή, αν κάτσει κανείς και ψάξει όλες τις συνέπειες της πράξης λεπτομερώς μέχρι τέλους και γνωρίσει πραγματικά τι κάνει, τότε δεν θα το κάνει. Αυτό είναι που λέει ο Σωκράτης. Ενάρετη συμπεριφορά σημαίνει για τον Σωκράτη να ζούμε με σεβασμό απέναντι στην ψυχή μας. Και άρα με σεβασμό απέναντι στους συνανθρώπους και τους νόμους που ρυθμίζουν τις μεταξύ μας σχέσεις. Το 399 π.Χ. ο φιλόσοφος κατηγορείται από συμπολίτες του ότι με τη δράση του διαφθείρει τους νέους και ότι εισάγει καινούριους θεούς στην πόλη. Ήταν φανερό ότι η διδασκαλία του είχε αρχίσει να ξυπνάει συνειδήσεις και να ενοχλεί έτσι πολλούς. Ταυτόχρονα οι αντίπαλοι του θεωρούσαν κάτι περισσότερο από σύμπτωση το ότι πολλοί από τους παλαιούς τυράννους της Αθήνας συναναστρέφονταν μαζί του. Το δικαστήριο αποφάσισε με συνοπτικές διαδικασίες τη θανάτωσή του. Η συντριπτική πλειοψηφία των ενόρκων, 360 από τους 550, απεφάνθη ότι ο Σωκράτης ήταν ένοχος. Η δίκη γίνεται το 399, δηλαδή 5 χρόνια μετά τον τέλος του Περιποζιακού πολέμου και μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, η οποία με βίαιο τρόπο, όπως βίαιοι ήταν και οι Τριάκοντα, έτσι. Δηλαδή αυτά τα 2 χρόνια μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο, που ανεβαίνουν οι Τριάκοντα και πέφτουν, οι Αθηναίοι έχουν με σημερινά δεδομένα θα λέγαμε τεράστια απώλεια ανθρώπινου δυναμικού. Είναι εποχή πάθους, είναι εποχή καθαρίσεων. Αν λοιπόν για τους νικητές δημοκρατικούς ο Σωκράτης ήταν συνδεδεμένος με την αντίθετη παράταξη, θα μπορούσε να δεχτεί κανείς ότι η δίκη είχε ένα πολιτικό κρυμμένο υπόβαθρο. Δεν μπορούσαν όμως να το βγάλουν στην επιφάνεια, διότι είχε δοθεί αμνηστία. Απαγορευόταν να πεις, να δικάσεις κάποιον ή να. Δεν θεωρούταν παράπτωμα δηλαδή. Όποια στάση και αν είχε στην εποχή των Τριάκοντα ή στον Πελοποννησιακό πόλεμο κτλ. Άρα, αν θέλαν πολιτική δίκη, θα ήταν καλυμμένοι. Οπωσδήποτε πάντως. Είναι ίσως το μελανότερο σημείο που υπάρχει στην ιστορία της Αθηναϊκής Δημοκρατίας η καταδίκη του Σωκράτη. Δεν άφηνε πολιτικό να μην τον ξεφτυλίσει. Ή άνθρωπο του πνεύματος υποτίθεται ή όλους αυτούς που σήμερα θεωρούνται οι μεγάλοι κετρανοί, όπως και στην εποχή του. Λοιπόν, άρα ο Σωκράτης
γινόταν μισητός από πάρα πολλούς. Και αυτό είναι τελείως καθαρό. Μετά ο Σωκράτης συναναστρεφόταν κυρίως με νέους από πλούσιες οικογένειες. Γιατί? Γιατί τι ήθελε ο ίδιος? Όχι μόνο αυτό, αλλά και γιατί αυτοί είχαν ελεύθερο χρόνο να τρέχουν από πίσω του. Ένα φτωχό παιδί θα πήγαινε να δουλέψει στο χωράφι του πατέρα του. Καταλάβατε? Έτσι συστηματικά ο κύκλος του ήταν από νέους οι οποίοι κατά κανόνα ανήκαν στο αριστοκρατικό κόμμα. Και όχι στο δημοκρατικό. Ο Σωκράτης θα μπορούσε να έχει αποκηρύξει τη φιλοσοφία του και να σώσει τη ζωή του. Θα μπορούσε ακόμη και να αποδράσει αν ήθελε, καθώς είχε την ευκαιρία. Αλλά εάν το έκανε, δεν θα ήταν ο Σωκράτης. Εκείνος στάθηκε πάνω από το ύψος των περιστάσεων, αποδεχόμενος την ποινή του με νυφαλιότητα. Κέρδιζε με αυτή του τη στάση κάτι πιο σημαντικό, ακόμη και από τη σωτηρία της ζωής του. Κέρδιζε τη σωτηρία της ψυχής του, επιδεικνύοντας ακλόνητη συνέπεια σε όσα ο ίδιος δίδασκε. Το σεβασμό απέναντι στους νόμους και στους άλλους. Οι μαθητές του μάταια τον παρακαλούσαν να δραπετεύσει. Ο δάσκαλός τους, ψύχρεμος και πράος όπως πάντα, προσπαθούσε ο ίδιος να τους καθησυχάσει. «Θεωρώ», τους έλεγε, «ότι για τους νεκρούς επιφυλάσσεται ένα μέλλον και ότι αυτό το μέλλον είναι καλύτερο για τους καλούς παρά για τους κακούς». Η ζωή του Σωκράτη, αυτό ήταν η μεγαλοφυΐα του, η ζωή του Σωκράτη είναι η ίδια η φιλοσοφία. Ή αν θέλετε να αντιστρέφοντας, η φιλοσοφία είναι η ζωή του Σωκράτη. Αυτό που μετά θα γίνει κυρίαρχο ρεύμα στα ελληνιστικά χρόνια, ότι δεν είναι σημαντικό τόσο τι πρεσβεύεις, ποια θεωρία είσαι, αλλά πώς ζεις. Η φιλοσοφία είναι τρόπος ζωής, η τέχνη του βίου. Δηλαδή αυτό το κομμάτι που έχει χαθεί πια σήμερα. Έτσι. Σήμερα κάνουμε φιλοσοφία, κλεισμένη σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, διαβάζοντας, ξαναδιαβάζοντας και σημειώνοντας και ξαναπάμε. Η αρχαία φιλοσοφία έχει ένα πάρα πολύ ζωντανό κομμάτι που είναι η άποψη ότι η φιλοσοφία τη ζεις. Ο Σωκράτης λοιπόν νομίζω ότι εξέφρασε την προσωποποίηση της ζωντανής φιλοσοφίας. Αν ρωτήσετε τον οποιοδήποτε φιλόσοφο ή ακόμα μέσο άνθρωπο, ποιο είναι το πρότυπο του φιλοσόφου ως άνθρωπος, όλοι θα πούνε ο Σωκράτης. Ο Σωκράτης είναι το πρότυπό μας, όλο μας. Γιατί ο Σωκράτης δεν είναι τα βιβλία του, όπως είναι ο Πλάτωνος, ο Αριστοτέλης, ο Κάτης κτλ. Αλλά είναι ένα πρότυπο ζωής. Έκτοτε από τον Σωκράτη και μετά, το πρότυπο του ανθρώπινου φιλοσοφικού βίου είναι ο Σωκράτης. Δεν είναι ο Πλάτωνος, δεν είναι ο Αριστοτέλης, δεν είναι ο Ντεκάρ, δεν είναι ο Βιτγενστάιν, δεν είναι ο Χάιντεγκερ. Είναι ο Σωκράτης και θα είναι για πάντα. Στην ιστορία της φιλοσοφίας, κανένας άλλος στοχαστής δεν έχει εμπνεύσει περισσότερο τους φιλοσόφους, κανένας δεν συνέβαλε τόσο αποφασιστικά στην ανύψωση του κύρους της ίδιας της φιλοσοφίας, όσο ο ίδιος ο Σωκράτης. Το πνευματικό του ανάστημα μπορεί να συγκριθεί με ελάχιστες άλλες προσωπικότητες μυθικών διαστάσεων, όπως εκείνες του Βούδα ή του Χριστού. Πολλοί λένε μάλιστα πως η ζωή και η διδασκαλία του έχει βαθιές ομοιότητες με εκείνη του Ιησού. Και οι δύο δεν έγραψαν τίποτα. Και οι δύο πρέσβευαν πως ζητούμενο είναι η ενάρετη ζωή, ότι δεν πρέπει να ανταποδίδουμε το κακό και ότι η σωτηρία της ψυχής είναι η ουσία του ανθρώπου. Κοινό ήταν ακόμα και το τέλος τους, αφού και οι δύο καταδικάστηκαν άδικα σε θάνατο, από τον οποίο ενώ μπορούσαν, δεν προσπάθησαν να διαφύγουν. Ο Σωκράτης έμεινε στην ιστορία ως ένα σπάνιο υπόδειγμα ακεραιότητας και συνέπειας. Το τελευταίο του μάθημα ήταν ο ίδιος του ο θάνατος. Η απόλυτη ενσάρκωση της φιλοσοφίας μέσα στην ίδια τη ζωή.